Είναι ήδη έγκυο. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα σήμερα. Βλέπετε πως έχουν υποστεί αλλίως. Πάση περιπτώσει, αδελφοί μου. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουμε την αλλίωση. Γιατί? Γιατί δεν τα βλέπουμε μέσα από το πρίσμα του Ευαγγελίου. Δεν τα βλέπουμε. Και έτσι φτάνουμε στη σύγχρονη εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Στη σύγχρονη εξυπηρέτηση του ανθρώπου. Να εξυπηρετείται ο άνθρωπος. Μα είναι δυνατόν να πηγαίνει σε μια δημόσια υπηρεσία και να γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα? Πάντα ζητήσεις ένα χαρτί στη δημόσια υπηρεσία και σου λέει στο δεύτερο. Πας στο δεύτερο, θέλει υπογραφή από τον διευθυντή στον τέταρτο. Πας στο τέταρτο, σας λέει θα πάτε πρώτα στον πρώτο, να βάλετε τη σφραγίδα και το ξαναφέρετε. Για να πάτε σε ένα πιστοποιητικό για μίσος. Και αν εκείνη την ώρα πίνει το καφέ του ο δημόσιος υπάλληλος ή τρώει την τυρόπιτα, θα περιμένεις, είναι κλειστό σου λέει. Μετά από λίγο. Πηγαίνεις. Δεν είδατε στα διόδια όταν έχει κίνηση τι γίνεται? Έχετε γυρίσει μετά από εκλογές, έχετε γυρίσει πάντα στα χωριά. Βλέπετε στα διόδια τι γίνεται? Εάν είχαν όλοι αυτό το μηχανάκι που έχει αυτόματα που περνάς γρήγορα, έχουν ένα μηχανάκι, το λυπάς, το βάζεις, σε χτυπάει από πάνω η ακτίνα, αφαιρεί από την καρτούλα που έχεις και γρήγορα περνάς. Ζούμε στον αιώνα και σε αυτόν τον αιώνα του κομπιούτερ, της πληροφορίας, της γρήγορη πληροφορίας, του διαδικτύου, του ίντερνετ, του Facebook, είμαστε πλέον σε μια άλλη εποχή ηλεκτρονική. Σε λίγο τα παιδιά δεν τα ξέρουν να γράφουν γράμματα με το χέρι, αφού γράφουν συνέχεια στο κομπιούτερ. Τα μικρά από μωρά τα μαθαίνουν έτσι. Θα ξεχάσουν πώς μαθαίναμε εμείς και γράφουμε με το αλφαβήτα ένα-ένα τα γράμματα. Δεν θα ξέρουν και να γράφουν. Και βλέπετε ότι όλα αυτά είναι σύγχρονα και εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Και έρχεται και η σημερινή κυβέρνηση και τι μας λέει? Μας λέει αυτά που το 1983 είχα γράψει ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί ακόμα και σήμερα, με τον τίτλο «Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου». Δεν έγραφα μέσα ημερομηνία, αλλά έλεγα όταν δείτε να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο, να γίνει το άλλο, να γίνει το άλλο, και όταν έρθει αυτή η κάρτα, ακόμα πλησιάζουμε πιο κοντά. Και μιλάω μέσα για αυτή την κάρτα. Αυτή την κάρτα του πολίτη που την ονομάσαν σήμερα, για να εξαπατήσουν τον άνθρωπο. Δεν τη λένε ταυτότητα, γιατί δεν είναι ταυτότητα. Είναι πράγματι μια κάρτα που χρησιμοποιεί και διευκολύνει τον πολίτη. Πράγματι. Γιατί με αυτή την κάρτα θα μπορείς όπου κι αν είσαι να σηκώνεις χρήματα από την τράπεζά σου. Με αυτή την κάρτα. Με αυτή την κάρτα όταν πας να ψωνίσεις στην ταμιακή μηχανή δεν θα χρειάζεται να μαζεύεις αποδείξεις και ούτε θα μπορεί ο άλλος να φοροδιαφεύγει. Να κλέπει το κράτος. Δεν θα μπορεί πια να το κάνει. Διότι την ώρα που θα ψωνίζεις θα πρέπει να μπει η κάρτα σου αυτή μέσα στην καινούργια ταμιακή μηχανή που σε λίγο κυκλοφορούν. Θα μπαίνει μέσα. Και από εκεί, επειδή η καρτούλα θα είναι το βιβλιάριο τραπέζης, θα καταργηθούν αυτά τα βιβλιάρια τραπέζης που έχουμε σήμερα, θα είναι η καρτούλα αυτή. Στο γιατρό που πήγαινες και σου κράταγε το βιβλιάριο υγείας, ή ο φαρμακοποιός που το κράταγε και έγραφε άλλα 500 φάρμακα και έπεσε έξω όλες οι φαρμακοβιομηχανίες, έτσι λένε, πλέον θα έχεις την καρτούλα αυτή, δεν μπορεί να το ξανακάνει, διότι θα συντογραφεί και θα μπαίνει στο κομπιούτερ, θα μπαίνει η καρτούλα σου και αυτά που σου έγραψε ο γιατρός, θα πηγαίνει στο φαρμακείο, θα ξαναβάζει την καρτούλα. Η εφορία, ό,τι ψώνησες θα φαίνεται.
αφού όπου πήγες έβαλες την ταμιακή μηχανή. Μόλις πάρεις το μισθό σου ή τη σύνταξή σου, δεν θα την παίρνεις στο χέρι. Αυτό τελείωσε ήδη και τώρα. Έχει αρχίσει και τελειώνει. Όποιος έχει επιχείρηση, θα διαβάσετε τον καινούριο νόμο, ο οποίος τι λέει καινούριος νόμος, που ψηφίστηκε, ότι αν έχεις υπαλλήλους σε μια επιχείρηση, δεν θα τους πληρώνεις πλέον στο χέρι τα χρήματα, δηλαδή έπαιρνε 1000 ευρώ, τα έπαιρνε στο χέρι, πήγε σε ένα εμπορικό. Θα πάω εγώ σαν ιδιοκτήτης να τα καταθέσω στην τράπεζα και αυτός με την κάρτα του θα πάει να τα πάρει. Με την κάρτα και θα περάσουν μέσα στην κάρτα τα χρήματα. Έτσι μετά, αφού περνάνε μέσα στην κάρτα, μόλις πάω να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, από εκεί θα βγαίνουν από την κάρτα. Πόσο κάνει, θα χτυπάει και θα φέρει. Και γι' αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι ο αφημί αυτή η κάρτα, θα είναι η ταυτότητα, θα είναι η άδεια οδηγήσεως, δεν θα χρειάζεται άλλη άδεια οδηγήσεως, θα είναι το βιβλιάριο τραπέζης, θα είναι το άμκα, το βιβλιάριο υγείας. Και οτιδήποτε άλλο, γιατί θα έχει ένα μικρό τσίπ. Στην αρχή μπορεί να έχει λίγα πράγματα επάνω, αλλά αφού είναι μικρό τσίπ, μπορεί να το αυξήσεις. Αυτά αναβαθμίζονται τα μικρό τσίπ. Σήμερα μπορεί να έχει 5 πράγματα μέσα, αύριο μπορεί να πάρει άλλα 10, άλλα 100, ανάλογα τι εξυπηρέτηση θέλει το κράτος να σου κάνει. Και αυτά τα στοιχεία όλα, αυτό σημαίνει ηλεκτρονική διακυβέρνηση, θα πηγαίνουν, παρακαλώ πού, θα πηγαίνουν στις Βρυξέλλες και από τις Βρυξέλλες σε όλα τα κράτη. Θα μας πούνε ότι είναι προσωπικά δεδομένα και προστατεύονται. Ψέματα. Διότι ο νόμος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, πρέπει να το γνωρίζετε, είναι ελληνικός νόμος. Ο ευρωπαϊκός νόμος λέει ότι τα στοιχεία πρέπει να στέλνονται στις Βρυξέλλες. Πού θα πειθαρχήσει η Ελλάδα, στον ευρωπαϊκό νόμο ή στον ελληνικό? Το ευρωπαϊκό. Δεν βλέπετε που ήδη που πειθαρχούμε? Δεν βλέπετε, αδέρφια μου, που οδηγούν τη χώρα μας, η οποία αντιστάθηκε στο Σέγγεν